Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με το 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης και τη Διευθύντρια εκεί, την κυρία Κατερίνα Γιανακού. Καλό σας μεσημέρι, είστε καλά? Μια χαρά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί, φιλοξενείτε ένα παιδάκι στο σχολείο? Φιλοξενούμε ένα παιδάκι εδώ και μια εβδομάδα. Την περασμένη Δευτέρα δηλαδή ήρθε? Τρίτη. Την περασμένη Τρίτη. Για πείτε μας, κοριτσάκι, αγοράκι? Ένα αγοράκι, 9 χρονών. Το έχουμε εντάξει στην Τρίτη Δημοτικού. Πολύ ωραία. Έχει έρθει με την οικογένειά του ή φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι? Πώς πάει αυτό τώρα? Ήρθε με τη μητέρα του. Ναι. Και όταν τη ρώτησα για ποιο λόγο επέλεξε να έρθουν στη Μυτιλίνη, μου είπε ότι έχει φίλους εδώ. Α, μάλιστα. Και γι' αυτό επέλεξε να έρθει εδώ στο νησί. Και ήτανε από το Κίεβο, από... Δεν γνωρίζετε. Έχουν μιλήσει καθόλου για τον πόλεμο, για όσα έχουν ζήσει? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Τη μητέρα την είδαμε μία φορά όταν ήρθε να γράψει το παιδί. Το παιδάκι δεν μιλάει κάποια γλώσσα που μπορούμε να καταλάβουμε, μιλάει μόνο ρωσικά. Α, μάλιστα. Προσπαθούμε να το εντάξουμε, να του μάθουμε τα βασικά για να μπορεί να επικοινωνεί με τα άλλα παιδιά. Δεν γνωρίζουμε κάτι. Δυσκολεύεται δηλαδή τώρα και αυτό, έτσι, κυρία Γιανακού? Προφανώς θα δυσκολεύεται και το ίδιο το παιδί, εφόσον. Δυσκολεύεται, αλλά το βλέπω ότι σίγουρα θα δυσκολεύεται, το υποψιάζομαι. Το βλέπω ότι έρχεται χαρούμενος στο σχολείο. Τι όμορφο αυτό. Τα άλλα παιδιά πώς το είδαν αυτό? Ξέρανε καθόλου για τον πόλεμο? Γιατί είναι και μικρές τάξεις. Ναι, ναι. Και τους μιλήσατε? Τα παιδιά είναι πολύ ευαισθητοποιημένα στο θέμα του πολέμου και για την προσφυγιά. Ούτως ή άλλως έχουμε προσφυγόπουλα στο σχολείο μας, γιατί λειτουργεί τμήμα υποδοχής. Ναι. Αλλά για την αφετηρία των παιδιών που ερχόταν μέχρι τώρα δεν γνώριζαν πολλά πράγματα. Ναι. Τον πόλεμο στην Ουκρανία τον έχουν γνωρίσει από την τηλεόραση. Ναι. Από ό,τι φαίνεται έχουν δει πολλές εικόνες καταστροφών, μπορούν να φανταστούν πώς είναι να χάνει κάποιος την περιουσία του και να κινδυνεύει η ζωή του. Και έχουμε θίξει από την αρχή που άρχισε ο πόλεμος, έχουμε θίξει το ζήτημα αυτό στο σχολείο, όπως και σε όλα τα σχολεία νομίζω, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού. Και φαίνεται ότι τα παιδιά είναι αρκετά ενημερωμένα. Και είναι ωραίο που είπατε ότι είναι και ευαισθητοποιημένα, δηλαδή. Ναι, ναι. Πώς τώρα, ας πούμε, στο διάλειμμα ή δεν ξέρω τι, τον καλούν να παίξει, πώς? Ναι, ναι, παίζουν όλα μαζί. Και παίζανε έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω, αλλά δείχνουν πολύ χαρούμενα όλα. Παίζανε έτσι κι αλλιώς και με τα προσφυγόπουλα, είναι στην απογευματινή τάξη τα προσφυγόπουλα, το τμήμα? Όχι, όχι, στο πρωινό πρόγραμμα. Οπότε είναι και αυτά εκεί και τα έχουν καλοδεχτεί. Δεν έχουμε πολλά φέτος. Είναι παλιά τα παιδιά που έχουμε, δεν έχουμε κανένα καινούριο. Mm-hmm. Τα παιδιά αυτά που έχουμε, τα προσφυγόπουλα από Συρία και Αφγανιστάν, είναι χρόνια στην Ελλάδα και μιλάνε ήδη καλά ελληνικά. Μάλιστα. Είναι έχουμε ενταγμένα. Φοβερό, είναι προσφυγόπουλα διαφορών ταχυτήτων τώρα και μαθητές άρα. Προφανώς, ναι, ναι. Γιατί άμα ξέρεις ποια τη γλώσσα είναι πιο εύκολο και να μάθεις. Τώρα θα υπάρχει κάποιος, δεν ξέρω αν το Υπουργείο έχει κάνει κάτι γι' αυτό, αλλά θα υπάρχει κάποιος καθηγητής που θα δείχνει πιο συγκεκριμένα πώς συμμετέχει στο μάθημα? Έχουμε δασκάλα του τμήματος υποδοχής. Ναι. Η οποία το παίρνει κάποιες ώρες και τις υπόλοιπες ώρες το βοηθάει ιδιαίτερα η δασκάλα στην τάξη. Μάλιστα. Που φαντάζομαι θα γίνεται με κινήσεις τώρα αυτό. Ορίστε. Θα γίνεται με κινήσεις του σώματος περισσότερο παρά με τη γλώσσα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που χαίρεται το ίδιο το παιδάκι. Ξέρετε καθόλου στην Λέσβο μέχρι στιγμής πόσα παιδάκια από την Ουκρανία έχουν έρθει, έχουν ενταχθεί σε σχολεία? Όχι, δεν γνωρίζω τίποτα. Πάντως μπράβο στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης. Ελπίζουμε να πάει καλά η σχολική χρονιά και για το παιδάκι που ήρθε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κυρία Γιανακού. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας.